Χαίρετε και καλώς ήρθατε στα αποτελέσματα πλέον της κλήρωσης. Όπως και την προηγούμενη φορά, πρόκειται να αντιγράψουμε όλα τα ονόματά σας όσων έχετε πάρει μέρος σε ένα Excel, από το οποίο πρόκειται να μπείτε αλφαβητικά ώστε να τσεκάρουμε αν κάποιος έχει απαντήσει 2-3 φορές, ώστε να μην μπει 2-3 φορές. Και μετά, επιλέγοντας έναν τυχαίο αριθμό, πρόκειται να βρούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει την κλήρωση. Ζητώ συγγνώμη που άργησα τόσο πολύ να φτιάξω το βίντεο. Όμως σήμερα το πρωί έδινα φυσική στο σχολείο μου για τις ενδοσχολικές εξετάσεις μετά τις πανελλαδικές, οπότε συγγνώμη δεν μπορούσα να το κάνω πιο νωρίς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Την πρώτη επαφή δεν πρόκειται να τη μετρήσω διότι είναι ένας καθηγητής από το σχολείο και όπως βλέπετε μου ζήτησε να μην τον βάλω στην κλήρωση, οπότε ξεκινάμε από τους επόμενους. Το κομμάτι αυτό εννοείται ότι πρόκειται να το βάλω πιο γρήγορα γιατί θα βαρεθείτε τη ζωή σας. Επιπλέον θα ήθελα να πω πάρα πολλά ευχαριστώ σε όλους σας για τις προτάσεις που κάνατε για βίντεο και θα ήθελα επίσης να πω ότι όσο καλύτερα μπορώ θα προσπαθήσω να φτιάξω τα περισσότερα από τα βίντεο τα οποία μου ζητήσατε. Λοιπόν, μόλις τελείωσα με την αντιγραφή όλων των ονομάτων σας στο Excel και τώρα πρόκειται να τα βάλουμε όλα αυτά σε αλφαβητική σειρά ώστε να δούμε ποια έχουν μπει διπλά για να μην είναι αδική η κλήρωση. Λοιπόν, αρχίζουμε τη διαγραφή των διπλών τουλάχιστον. Λοιπόν, τελείωσα με την διαγραφή των διπλών ονομάτων. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία απλά διαγράφοντας και τα κελιά για να μπει το όλοι σε μια σειρά. Και επειδή πολλοί μπορεί να ρωτήσατε γιατί τα αντέγραψες εφόσον παρατήρησες ότι είναι διπλά τα ονόματα εξ αρχής, γιατί δεν κράτησες κάτι πίσω, η απάντηση είναι ότι μπορεί να μπερδευόμουν αν κάποιο όνομα σκεφτόμουν ότι α, μπορεί να το έχω βάλει ήδη, οπότε ας μην το βάλω. Διότι σε πολλά από τα σχόλιά σας προσπάθησα να απαντήσω κιόλας, οπότε από το να μην βάλω κάτω. Οπότε από το να μην βάλω κάποιον, καλύτερα να σας βάλω 2 φορές και να διαγράψω μετά τις διπλές. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε 128 άτομα τα οποία έχουν πάρει μέρη στο διαγωνισμό. Όπως βλέπετε είναι 129 το πλήθος των γραμμών με το πρώτο να είναι η λέξη όνομα. Οπότε πήγα στο πρώτο μέρος, στο πρώτο site όπως και την άλλη φορά που βρήκα που βγάζει τυχαία νούμερα και ξεκινάμε από τον αριθμό 2 που αρχίζει το πρώτο όνομα μέχρι τον αριθμό 129 που είναι το τελευταίο και πάμε να δούμε ποιο νούμερο είναι. Ο αριθμός 46. Ας γυρίσουμε τώρα πίσω να δούμε τον αριθμό 46. Είναι ο Ιβάν Κώση ή ο Ιβάν Κωσή. Μάλλον αν ήταν Κωσή θα γραφόταν σαν το μαθηματικό δηλαδή έτσι, οπότε υποθέτω είναι ο Ιβάν Κώση. Λοιπόν, αδελφέ, συγχαρητήρια. Πρόκειται να σου στείλω και εγώ μήνυμα. Τέλος πάντων, δεν θα το κάνω τώρα αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια, αδελφέ, εσύ κέρδισε τον κύβο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και που συμμετείχατε. Επιπλέον, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μέχρι τώρα με στηρίζετε στα βίντεο τα οποία φτιάχνω. Και να είστε όλοι σας καλά. Τα λέμε σε επόμενα βίντεο.